συνάδελφοι, συνάδελφοι, συναγωνιστές, συναγωνίστριες. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να διεκδικήσουμε έστω και τώρα να πατούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας μας. Ειδικότερα εμείς, οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι αυτό που πλέον είναι αποδεκτό από όλους, ότι η λεωφορεία, η σειρή των τρένων, αποτελούν υγειονομικές βόμβες υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Από το ξέσπασμα της πανδημίας, θέσαμε στην εργοδοσία και την κυβέρνηση συγκεκριμένα μέτρα για να προστατευτούν όχι μόνο οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά όλος ο λαός της Αττικής που τα χρησιμοποιεί. Γιατί η πανδημία βρήκε τις αττικές συγκοινωνίες σε φάση απαξίωσης από την πολιτική που προωθούσε την ιδιωτικοποίησή του. Από 2.200 λεωφορεία πριν 10 χρόνια, σήμερα μαζί με τα νοικιάρικα, μόνο 1.045 είναι διαθέσιμα. Ενδεικτικά να πούμε ότι προσλήψεις προσωπικού είχαν να γίνουν από 2008, ενώ τα τελευταία οχήματα αγοράστηκαν το 2009. Ενώ στη σταθερή φωτιά οι ίδιοι και λιγότεροι σειρμοί καλούνται να σηκώσουν περισσότερο κόσμο και μεγαλύτερες αποστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό η κατάργηση της λεωφορειακής γραμμής ΓΓ18 που επιφόρτισε το νέο σταθμό στην Νίκαια, ενώ ταυτόχρονα άφησε μεγάλες περιοχές με ένα μόνο μέσο. Αν κανείς προσθέσει και το κλείσιμο του μεγαλύτερου αμαξοστασίου του ελληνικού από την προηγούμενη κυβέρνηση και κάνει μια πολύ μικρή αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν, θα θυμηθεί τις απαράδεκτες ώρες αναμονής της τάσης προτού ακόμα το ξέσπασμα της πανδημίας. Άρα το πρώτο αίτημα ως αυτονόητο που ζητήσαμε και ζητάμε ακόμα και σήμερα είναι η πλήκωση των δρομολογίων, ώστε όσο αυτό είναι δυνατόν να μην συγκροτίζεται ο κόσμος μέσα στα λεωφορεία και τους σειρμούς, καθώς επίσης και μέτρα για την προστασία των ίδιων των εργαζομένων, όπως τα δωρεάν και επαναλαμβανόμενα τεστ, τη συχνή απολύμανση των οχημάτων και άλλα. Όμως δύο χρόνια τώρα η κυβέρνηση αρνείται να προβεί σε κάτι τέτοιο, διότι αποτελούν για αυτούς κόστος. Επί της ουσίας δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο, αφήνοντας τους εργαζόμενους και τους επιβάτες εκτεθειμένους, παστωμένους τον έναν πάνω στον άλλο, και από πάνω μας κυλάει και το δάχτυλο της ατομικής ευθύνης, ενώ προκλητικά διαθέτει πατολό χρημάτων για την ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων. Τα όποια μέτρα πήρε δεν μπορούν με τίποτα να ανατρέψουν αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Οι προσλήψεις προσωπικού που έγιναν ήταν σταγόνα στον ωκεανό και ξαναμίστηκαν μέσα σε δύο χρόνια μόνο και μόνο από τις συνταξιοδοτήσεις. Η είσοδος των ΚΤΕΛ με κριτήριο καθαρά και μόνο το κέρδος, το μόνο που έφεραν είναι 12 ώρα και 16 ώρα πάνω στο τιμόνι, με οχήματα που ούτε τα ελέγχει κανείς και φυσικά ούτε λόγος γίνεται για απολύμανση. Αντίστοιχα τα περιβόητα νοικιάρικα, τα λύζη που συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι αγόρασαν από 15 έως 25.000 ευρώ από ό,τι κυκλοφορούσε στην ευρωπαϊκή αγορά και θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός από 130 έως 160.000 ευρώ το ένα στα 4 χρόνια, χωρίς και αυτά βεβαίως να διαθέτουν στο σύνολό τους τις απαραίτητες προδιαγραφές, ενώ περίπου 40% παραμένουν ευλάβες στα μαξοστάσια. Συναδέλφισες, πλέον βρισκόμαστε στις αρχές του 2022. Μετράμε ήδη 3 συναδέλφους μας νεκρούς από COVID, ενώ την δοσμένη στιγμή τα κρούσματα σε όλη την Αττική λόγω της μετάλλαξης όμικρων έχουν εκτιναχθεί σε χιλιάδες. Την εβδομάδα που διανύουμε, που επανέρχεται όλη η πόλη σε φυσιολογικούς ρυθμούς, με το άνοιγμα των σχολείων, των πανεπιστημίων και όλων των δραστηριοτήτων, μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο και φαίνεται πως θα οξυνθεί. Ήδη σε κάποια μαξοστάσια, τμήματα συντήρησης κλείνουν, αφού νοσούν ομαδικά οι συνάδελφοι τεχνίτες. Αυτή την εβδομάδα, καθημερινά περίπου 100 οδηγοί είναι εκτός δουλειάς, γιατί είτε νοσούν είτε είναι σε καραντίνα. Αυτό θα επιφέρει νέα μείωση στο ήδη υψό συγκοινωνιακό έργο που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα δεδουλευμένα ρεπό και την εντατικοποίηση της δουλειάς. Η κυβέρνηση λέει ψέματα ότι μπορεί να αντιμετωπίσει ο ΑΣΑ τις αυξημένες ανάγκες, γιατί στην καλύτερη περίπτωση, κι αν ακόμα έχει διαθέσιμα 1.200 λεωφορεία και τρόλεϊ, δεν θα έχει οδηγούς. Έτσι και πέρυσι με τέτοια τερπίτια προχώρησε μέχρι και στην ανάκληση των αδειών για να παρουσιάσει αυξημένο έργο. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή που τη γνωρίζουμε εμείς οι ίδιοι ως εργαζόμενοι και εσείς ως επιβάτες που τα χρησιμοποιούμε.
αυτό που ο συνάδελφός μας οδηγός βαλάζει μέσα στη μέση του δρόμου τον συνάδελφο και μετά από λίγο τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε πως αυτός που άλλαξε βγήκε θετικός και πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται γιατί απλά δεν υπάρχει πρόληψη για απολύμανση. Εμείς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ δηλώνουμε πως δεν μπορούμε να παίζουμε άλλο τη ζωή μας κοροναγράμματα. Απαιτούμε εδώ και τώρα επίταξη των ιδιωτικών μέσων και ένταξή του στο σχεδιασμό του ΟΑΣΑ για όσο καιρό διαρκεί η πανδημία. Καθημερινά επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ σε όλο το προσωπικό, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστες. Καθημερινή απολύμανση όλων των οχημάτων και των εγκαταστάσεων πριν από την ανάληψη εργασίας. Κατάργηση της διακεκομένης βάρδιας που καταπονεί το προσωπικό και το καθιστά ευάλωτο στην πανδημία. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, επισκευή και ανανέωση όλου του στόλου.